πρόσκληση. Θα μιλήσω για το ρόλο που έχει ο πνευματικός καρδιολόγος σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Είναι ένας πληθυσμός που συνεχώς αυξάνει, όπως ξέρετε, ένας πολύπλοκος πληθυσμός. Και θα υποστηρίξω τη θέση ότι ο πνευματικός καρδιολόγος πρέπει να έχει κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις για να μπορεί να βοηθήσει αυτούς τους δύσκολους αρρώστους. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια θα υποβληθούν σε διαγνωστικές θεραπευτικές επεμβάσεις στο αιμοδυναμικό ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο. Νομίζω αυτό είναι κάτι που θα συμφωνήσουμε όλοι. Θα αφορά ασθενείς που έχουν οξία ή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. Και βέβαια, όπως είπα, οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που έρχονται στο αιμοδυναμικό έχουν πολύπλοκα προβλήματα, πολυσυστηματικά προβλήματα, έχουν περισσότερες επιπλοκές και έχουν αυξημένες απαιτήσεις εξατομικευμένες φροντίδες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους. Ένα κλασικό παράδειγμα, ένας τέτοιος ασθενής 68 ετών, χωρίς ιστορικό, που ήρθε με στη θάχη τριών ωρών, με πρόστιο έμφραγμα, ψυχρός, χωρίς συμφόρηση, με χαμηλή πίεση, μπήκε στο αιμοδυναμικό εργαστήριο και έγινε μια επαναγγίση, η οποία έγινε σε διάφορα στάδια και πήρε 17 μέρες για να βγει από το νοσοκομείο. Ήταν ένα πρόστιο έμφραγμα με όλες τις άλλες αρτηρίες τελείως κλειστές, όπως είδατε. Θα μιλήσω για επεμβατική καρδιολόγια. Θα ξεκινήσω με μια διαφάνεια για την θεραπευτική αντιμετώπιση, με τη συντηρητική αντιμετώπιση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια από ένα μεγάλο αμερικάνικο ρέζερ στο Champ HF, όπου βλέπετε αριστερά ότι παρά τις προσπάθειές μας σε ένα ολόκληρο χρόνο, και αυτά είναι πολύ μεγάλα νούμερα, βλέπετε ότι το ποσοστό των ασθενών που παίρνουν την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε. 2 στους 3 παίρνουν αναστολής RAS, 80% β' αναστολία, 33% MRA και 13-15% παίρνουν άρνη. Και εκτός από το ότι δεν είναι το ποσοστό των ασθενών αυτό που θα θέλαμε, οι δοσολογίες που τους δίνουμε είναι ακόμα πιο προβληματικό αυτό, καθότι μόνο μικρά ποσοστά, παρά το ότι παίρνουν σωστά φάρμακα, τα παίρνουν σε αρκετά χαμηλές δόσεις. Επομένως, υπάρχει ένα είδος οροφής, θα έλεγα, στην καθημερινή μας πρακτική, που έχει σχέση με το πόσα τέτοια φάρμακα δίνουμε και σε τι δοσολογία τα δίνουμε. Ο επεμβατικός καρδιολόγος δουλεύει σε ένα χώρο όπου συναντιούνται πολλά πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην επεμβατική καρδιολογία για στεφανία ή δομικές καρδιοπάθειες, αλλά αναλαμβάνει τη φροντίδα μέσα στο εργαστήριο, και θα πω ότι πρέπει να είναι και εκτός εργαστήριου αυτό, για να ξέρει και να βοηθάει ανθρώπους που έχουν προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια και βέβαια σε πολύ μικρό ποσοστό να γνωρίζει ορισμένα πράγματα για καρδιολογία μεταμόσχευσης και μηχανική υποστήριξη. Όσον αφορά την οξία καρδιακή ανεπάρκεια, εμπλέκεται από την αρχή στον αλγόριθμο. Δηλαδή, πρέπει να αναγνωρίσει γρήγορα αν ο ασθενής είναι σε καρδιογενές σοκ, γιατί από εκεί και πέρα χρειάζεται οπωσδήποτε άλλα πράγματα να κάνει. Και βέβαια, λίγο αργότερα χρειάζεται να αποκλείσει ή να θεραπεύσει τα οξέα στεφανία σύνδρομα, να αναγνωρίσει αν υπάρχει μηχανική επιπλοκή και να βοηθήσει στη διάγνωση ή και στη θεραπεία, και βέβαια για πολύ μικρό ποσοστό με πνευμονική εμβολή που έχει αντένδειξη για θρομβόληση να μπορεί να βοηθήσει στην διάλυση των χρώμων της πνευμονικής αρτηρίας. Θα πω εδώ ότι από το κλασικό διάγραμμα που έχει συμφόρηση και υποάρδευση, το μικρότερο ποσοστό είναι αυτό που είναι ψυχρά και στεγνός ασθενής και άλλο ψυχρό και ασθενείς με συμφόρηση, που είναι βέβαια μικρότερα, δεν είναι ίδια όλα αυτά τα κουτάκια. Αυτά είναι τα μικρότερα κουτάκια, αλλά τα κουτάκια με τη μεγαλύτερη δυστυχώς θνητότητα. Δεν θα μπω στην λίστα των πολλών επεμβάσεων που πρέπει να κάνει ο επεμβατικός καρδιολόγος. Κανένας δεν μπορεί να τα κάνει όλα, αλλά οπωσδήποτε στην οξία καρδιακή ανεπάρκεια πρέπει να κάνει διαγνωστική στεφανιογραφία με καθυριασμό, να διαφοροδιαγνώσει το τακοτσούμπο. Πρέπει να μπορεί να κάνει επαναγγείλεση δύσκολη, απλή ή δύσκολη, με ή χωρίς καρδιογενή καταπληξία. Να γνωρίζει μηχανική υποστήριξη, τουλάχιστον το πρώτο, όπως ξέρετε, βήμα, το πρώτο device. Να αναγνωρίζει τις μηχανικές επιπλοκές, να θεραπεύει υπομματισμούς, σε λίγους αρρώστους να κάνει βαλβιδοπλαστική διάσωση και μαζική πνευμονική εμβολή με αντένδειξη θρομβόλησης. Στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια πρέπει να μπορεί να κάνει ένα καλό δοξιό καθυριασμό με χωρίς συνότροπα και αγιοδιασταλτικά, κυρίως σε ασθενείς με τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι και θα εκτιμηθούν ενδεχόμενα για μηχανική υποστήριξη μεταμόσχευση. Αφορά μικρό ποσοστό ασθενών, αλλά βαριά ασθενείς, να μπορεί να κάνει βιοψία μυοκαρδίου σε κεραυνοβόλο μυοκαρδίτιδα με σοκ και ενδεχόμενα σε λίγους ασθενείς που είναι υποψήφιοι για alcohol ablation να μπορεί να το κάνει. Αυτό βέβαια, πολλά από αυτά είναι εξειδικευμένες επεμβάσεις που γίνονται σε λίγα κέντρα.
Όσον αφορά τις βαλβίδες, ξέρετε ότι αυτό είναι το πιο ζεστό topic τα τελευταία χρόνια. Στην αορτική βαλβίδα, στη μητροειδή βαλβίδα και τώρα και στην τριγλόχινα βαλβίδα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνεις ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια παραβλητικές συγκλίσεις. Στις συγγενείς καρδιοπάθειες αυτό αφορά κυρίως παιδοκαρδιολόγους και καρδιολόγους συγγενών καρδιοπαθειών. Οι ενδείξεις για TAVI είναι γνωστές. Ασθενείς πάνω από 75 έτη, οι οποίοι έχουν ένα Euroscore πάνω από 4 διεθνώς. Στην Ελλάδα είναι πιο αυστηρά τα μέτρα. Και οι οποίοι έχουν access από την μοιραία αρτηρία είναι οι καλύτεροι υποψήφοι. Σε όλες τις κατηγορίες ψηλού, μέσου ή χαμηλού χειρουργικού κινδύνου, η διαδερμική φαίνεται ότι ανταγωνίζεται πολύ καλά την χειρουργική θεραπεία. Υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την μέτρια στένωση αορτικής βαλβίδας και τρέχει μεγάλη μελέτη με αποτελέσματα σε 1,5 χρόνο, η οποία βασίζεται σε καταγραφές που δείχνουν η μέτρια ανεπάρκεια, στένωση αορτικής βαλβίδας δεν απέχει πολύ όσον αφορά την θνητότητα έτους και πενταετίας από τη βαριά ανεπάρκεια. Και έτσι αυτή η μελέτη θα περιλαμβάνει ασθενείς με μέτρια στένωση αορτικής βαλβίδας και κλάσμα εξώθησης κάτω από 50%. Για την μητροειδή έχουν πολλά υποθεί για τις δύο μελέτες που γίναν με το MitraClip. Η μελέτη MitraFR ήταν ουδέτερη, co-opt πολύ μεγάλο όφελος. Να πω ότι οι ασθενείς της co-opt που επωφελήθηκαν ήταν ασθενείς με πάρα πολύ καλή φαρμακευτική θεραπεία, με μικρές κοιλίες και μεγάλη ανεπάρκεια. Και η MitraFR ήταν στάνταρ θεραπεία, όχι πολύ επιθετική συντηρητική θεραπεία, με μεγάλες κοιλίες και μικρότερη ανεπάρκεια. Ίσως εκεί ήταν η αιτία της διαφοράς τους. Στην ηλεκτροφυσιολογία υπάρχει σύγκληση του οτίου του αριστερού κόλπου. Αυτά ασχολούνται περισσότερο οι ηλεκτροφυσιολόγοι, το ablation AFib και οι απεινιδωτές, οι εμφυκυλιακοί βηματοδότες. Καινούρια πράγματα έρχονται για τους ασθενείς καρδιακής ανεπάρκειας. Ένα από αυτό είναι το Carter Contractility Modulation με την εκπισοκρότηση πολύ ψηλής συχνότητας μέσα στο μεσοκυλιακό διάφραγμα που ανεβάζει την καρδιακή παροχή, τουλάχιστον σε αρχικές μελέτες. Καινούργια πράγματα είναι στο interatrial shunting, μικρές συσκευές με άνοιγμα περίπου 5 χιλιοστά, μπαίνουν στο μεσοκολπικό διάφραγμα, αποσυμφορούν τον αριστερό κόλπο, βελτιώνουν την ικανότητα για άσκηση και την καρδιακή παροχή, με ελεγχόμενη βέβαια διατομή. Και μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε σε ένα χρόνο μεγάλες μελέτες για το Barrow Receptor Activation Therapy, που είναι κάτι που θα τοποθετείται από ηλεκτροφυσιολόγους σε συνεργασία με αγγειοχειρουργούς, σε καρδιολογικούς ασθενείς, το οποίο φτιάχνει την ισορροπία ανάμεσα στο συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό. Οι επεμβατικοί μας προβληματισμοί είναι ότι πρέπει να βελτιστοποιούμε τους ασθενείς και την κατάστασή τους πριν την επέμβαση, να ξέρουμε για σοβαρές βαλβιδοπάθειες, πνευμονική υπέρταση, να επιλέγουμε τον κατάλληλο χρόνο για την επέμβαση, να μην υποτιμούμε τον καρδιονεφρικό σύνδρομο και τα σχεδιαγραφικά και βέβαια τον υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο που πολλοί από αυτούς έχουν. Η φροντίδα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, η αναισθησιολογική κάλυψη πρέπει να είναι πλήρης, είναι εξειδικευμένη, είναι διαφορετική και πιο δύσκολη. Το αναπνευστικό πρέπει να είναι πάντα ρυθμισμένο, η αρρυθμιολογική θεραπεία να έχει αποκαταστήσει τα προβλήματα αρρυθμιών. Η αντιθρομβωτική αγωγή θέλει προσοχή, οι ασθενείς αυτοί κάνουν εύκολα θρομβώσεις, εύκολα αιμορραγίες. Η πλήρης αγωγή καρδιακής ανεπάρκειας και η κλιμάκωση της μηχανικής υποστήριξης είναι κάτι που πρέπει να ξέρει ο επεμβατικός καρδιολόγος. Δεν αρκεί να κάνει μόνο την επέμβασή του. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν προγράμματα τώρα πια διεθνώς που παίρνουν επεμβατικούς καρδιολόγους και τους εκπαιδεύουν στην καρδιακή ανεπάρκεια για να κλείσει αυτό το κενό ανάμεσα στον επεμβατικό και στον καρδιολόγο καρδιακής ανεπάρκειας, ώστε να αποφεύγονται πολλές επιπλοκές στους ασθενείς αυτούς. Ο γιατρός αυτός πρέπει να ξέρει για την προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια τι είναι, πώς ορίζεται, πρέπει να ξέρει ποια είναι τα συμπτώματα και τα σημεία, να παραπέμπει ασθενής σε κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας, σε συνεργασία τώρα πια ελπίζω με το δίκτυο καρδιακής ανεπάρκειας από την ΕΜΕΚΑ. Η εκπαίδευση αυτή πρέπει, πέρα από την επάρκεια στην ενέργεια των επεμβάσεων που είναι δεδομένη για τον επεμβατικό καρδιολόγο, να επεκταθεί στην ενδονοσοκομιακή φροντίδα της καρδιακής ανεπάρκειας, στη θεραπεία εκτός νοσοκομείου. Πιστεύω ότι ο επεμβατικός αυτός καρδιολόγος που θα εξειδικευθεί στην καρδιακή ανεπάρκεια πρέπει να βλέπει ασθενείς καρδιακής ανεπάρκειας στο εξωτερικό ιατρείο, να κάνει πολύ καλές σχολαστικές, ακριβείς αιμοδυναμικές μετρήσεις, να ξέρει να κάνει βιοψία και να συμμετέχει οπωσδήποτε στις αποφάσεις στο τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας, γιατί δεν πρέπει οι ασθενείς αυτοί όταν φτάσουν στο τέλος του δρόμου, που υπάρχει τέλος του δρόμου, να κάνουν μάταιες επεμβάσεις και να καθυστερούν τη λήψη οριστικής λύσης που για κάποιους είναι συσκευές υποστήριξης και μεταμόσχευση. Και βέβαια υπάρχουν και ασθενείς που δεν πρέπει να κάνει κανείς τίποτα. Είναι πια το τέλος του δρόμου, πρέπει να κάνει μόνο ανακουφιστική θεραπεία και διατήρηση καλής ποιότητας ζωής και να αποφεύγει τις επεμβάσεις μέσα στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Συμπερασματικά, αγαπητοί συνάδελφοι,
πιστεύω ότι ο πνευματικός καρδιολόγος και η καρδιολογία είναι απόσπασμο κομμάτι της διάγνωσης και θεραπείας σχεδόν σε όλους τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, με οξία ή χρόνια. Ο πνευματικός καρδιολόγος πρέπει να γνωρίζει επίγωση σε επεμβάσεις διάσωσης, στοιχεία μηχανικής υποστήριξης, πλήρη αιμοδυναμική εκτίμηση του ασθενούς, διακαστηριακή αντιμετώπιση βαλβιδοπαθειών, συνεργασία με τους αριθμιολόγους, αλλά κυρίως παθοφυσιολογία, διάγνωση και θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας. Και νομίζω ότι και στην Ελλάδα θα μπορούσε αυτό το πράγμα να γίνει στα πλαίσια ενός μεταπτυχιακού ή ενός σεμιναρίου που θα γίνει και θα δίνεται ένα πιστοποιητικό. Θα παίρνει ανθρώπους επεμβατικούς και θα τους κάνει γέφυρα με την καρδιακή ανεπάρκεια, γιατί η καρδιακή ανεπάρκεια και το αιμοδυναμικό πρέπει να έρθουν πιο κοντά και πρέπει να υπάρχει ένας κρίκος μεταξύ τους για να βοηθούνται αυτοί οι ασθενείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μαγκίνα για την πολύ ωραία ομιλία, προϊόν της εμπειρίας του και στην επεμβατική καρδιολογία και στην καρδιακή ανεπάρκεια. Υπάρχουν ερωτήσεις από το ακροατήριο? Να κάνω εγώ μια ερώτηση, κύριε Μαγκίνα. Στο Mitra Clip πιστεύετε? Πιστεύω σε επιλεγμένους ασθενείς, όπως έδειξε η Co-op, δηλαδή αν πάρουμε ασθενείς που έχουμε εξασφαλίσει τη φαρμακευτική αγωγή, έχουν σημαντική ανεπάρκεια μετριοειδούς βαλβίδας και δεν έχουν ξεχυλωμένες τελείως τις αριστερές του κοιλίες, εκεί βοηθάει και το έχουμε δει και έχουμε και εμείς δικιά μας εμπειρία πολύ καλής κλινικής ανταπόκρισης. Μάλιστα. Οι σχολιαστές, όχι στο τέλος ή τώρα. Γιάννη, υπάρχει αντιστοιχεία στους σχολιαστές? Όχι, συνήθως μιλάνε όλοι οι ομιλητές και μετά... Ωραία, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαγκίνα.